πείτε μου εσείς, ήταν αυτό καλοκαίρι? Ήταν αυτό κανονικό καλοκαίρι? Μπάνια δεν κάναμε, διακοπές δεν πήγαμε, αλλά δεν πειράζει. Τα καλύτερα έρχονται, γεμάτα αισιοδοξία και χαμόγελα. Διάσημα τα ξύλα κοπής για δημιουργία. Θέλουν όλοι να τα μεταμορφώσουν. Οπότε λοιπόν, πάμε για άλλο ένα ξύλο κοπής, το οποίο μου ζητήθηκε να μεταμορφώσω. Θα πρέπει να εξαφανίσω όμως αυτές τις όμορφες κατά τα άλλα γατούλες. Θα βάψουμε με το Almost Black, που έχουμε μάθει πώς να το φτιάχνουμε μόνες μας. Και αφού φτιάξουμε και αφού μάλλον βάψουμε με το Almost Black για να μπορούμε να κάνουμε την παλαίωσή μας, θα προχωρήσουμε μετά στο Decoupage, θα κάνουμε Decoupage και θα κολλήσουμε και τα στοιχεία μας. Βάψαμε το ξυλό κοπής, το στεγνώσαμε πάρα πολύ καλά και στο προηγούμενο βιντεάκι συνταγής σας έδωσα τον τρόπο πώς θα φτιάξετε υπέροχη πάστα ώστε να κάνετε τα στένσιλ σας με εκπληκτική ακρίβεια, χωρίς να τρέχουν οι πάστες και να σας χαλάνε το σχέδιο. Με την ίδια αυτή πάστα θα πάω και θα επέμβω σε ορισμένα σημεία από το ξύλο κοπής μου. Και θα κάνω ακριβώς αυτό που είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Θα πάω δηλαδή με τη σπάτουλά μου και θα τραβήξω κάθετες γραμμές στο ξύλο κοπής. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσετε ωραία επίπεδα στο έργο σας, χωρίς καμιά ιδιαίτερη τεχνοτροπία ή ιδιαίτερο κόπο. Θα στεγνώσουμε και αυτό το στάδιο πάρα πολύ καλά και θα συνεχίσουμε. Το επόμενο μας βήμα είναι να πάρουμε την παράσταση που θέλουμε να κάνουμε ντεκουπάζ πάνω στο ξύλο μας και αφού περίπου κεντράρουμε και δούμε πού ακριβώς θέλουμε να την τοποθετήσουμε, να πάρουμε την κόλλα ντεκουπάζ και να βάλουμε κάτω από το ριζόχαρτό μας και επάνω φυσικά. Ωραία λοιπόν, ολοκλήρωσα το ντεκουπάζ μου και έχω φτιάξει δύο στοιχεία με τα υπέροχα καλούπια της Πρίμα. Δύο στοιχεία τα οποία θα πλαισιώσουν το σχέδιό μου. Πολύ πιθανό να φτιάξω και από την πάνω πλευρά. Αυτό όμως θα το δω λίγο στην πορεία. Θα δω πώς θα συνεχίσει το σχέδιό μου. Πάμε να κολλήσουμε αυτά εδώ, γιατί θα χρειαστούν και να τα βάψουμε. Και μετά να δούμε πώς θα διακοσμήσουμε το υπόλοιπο ξύλο κοπής. Αφού τελειώσαμε με τη διακόσμηση και βάλαμε τα στοιχεία που επιλέξαμε, θα περάσουμε top coat παντού για να μπορούμε να δουλέψουμε στο επόμενο μας βήμα και θα βάλουμε φυσικά το υπέροχο top coat το Majestic μόλις καταφέρουμε να ανοίξουμε το καπάκι. Oh yes! Και ναι, το άνοιξα! Περνάμε λοιπόν παντού top coat. Είδατε πόσο ισχυρό είναι, λειτουργήσε στο καπάκι σαν κόλλα. Περνάμε το βερνίκι μας λοιπόν για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την παράστασή μας σε οποιαδήποτε ενέργεια κάνουμε μετά. Αφήστε να στεγνώσουν πάρα πολύ καλά τα στοιχεία σας από πυλό για να μπορείτε να δουλέψετε άνετα επάνω τους, γιατί ορισμένες φορές παρατηρώ ότι δουλεύετε πριν στεγνώσει ο πυλός, ενώ δεν είναι απαραίτητο, με αποτέλεσμα να στραπατσάρετε
τα στοιχεία σας. Εγώ φυσικά γι' αυτό το λόγο πλέον επιλέγω τις περισσότερες φορές να είναι ξυλόγλυπτα αυτά τα οποία δουλεύω. Επειδή όμως έχω και άπειρα καλούπια, θέλω να φτιάχνω που και που σχέδια από τα καλούπια μου. Όμως, για να δουλέψουμε, θα πρέπει να περιμένετε να στεγνώσει πάρα πολύ καλά ο πυλός. Αφού στεγνώσει λοιπόν ο πυλός, θα προχωρήσουμε στο βάψιμό μας. Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο λοιπόν, έχουν στεγνώσει τα καλούπια μας, τα στοιχεία που έχουμε φτιάξει από τα καλούπια και θα πάμε με ένα υπέροχο καφέ. Είναι το Trunk Brown της Vallejo και λίγο νερωμένο. Θα το νερώσουμε λίγο. Θα έρθουμε και θα αρχίσουμε να περάσουμε τα στοιχεία μας. Δίνει ένα υπέροχα παλαιωμένο αποτέλεσμα το συγκεκριμένο χρώμα στα στοιχεία μας και με αυτό θα συνεχίσουμε όλο το υπόλοιπο έργο μας. Θα παλαιώσουμε τα στοιχεία και θα έρθουμε μετά να προσθέσουμε και 2-3 άλλα χρωματάκια για να καλύψουμε τις ανάγκες της παλέτας μας. Επειδή ήταν αρκετά ανοιχτό το προηγούμενο αποτέλεσμα, αποφάσισα ότι ήθελα λίγο πιο έντονα τα στοιχεία μου, οπότε ξαναήρθα με το ίδιο το Trunk Brown και έκανα πιο έντονη την παλαίωση στα στοιχεία μου. Αφού έκανα πιο έντονη την παλαίωσή μου, σκέφτηκα ότι θέλω, όπως είναι το κορδελάκι εδώ της Δεσποινίδος, να έρθω και να επέμβω με ένα αντίστοιχο χρώμα που είναι το Country Blue από την Pentard. Θα πάρω λοιπόν λίγο από αυτό το μπλε και θα επέμβω σε κάποια σημεία. Δεν θέλω να μείνει πάρα πολύ, θέλω να μείνει μόνο μια υποψία μπλε. Η οποία θα συνδέσει όλο το υπόλοιπο σύνολο με τη φωτογραφία μας. Το ξύλο κοπής είναι έτοιμο. Δεν μπορείτε να πείτε, είναι ένας εύκολος τρόπος να διακοσμήσετε τα ξύλα κοπής τα οποία θα χρησιμοποιήσετε στην κουζίνα σας. Στις πιο ρομαντικές θα πρότεινα να βάλουν 2 κορδελίτσες. Οπότε λοιπόν μπορείτε να δώσετε μια διαφορετική νότα στα ξύλα κοπής σας και να διακοσμήσετε την κουζίνα σας. Εύχομαι να ήταν διαφωτιστικό, ενημερωτικό το μάθημα και να σας βοήθησε. Εύκολο μαθηματάκι, δεν μπορείτε να πείτε, ακόμα και για τις πιο αρχάριες. Σας το έχω πει. Είστε όμορφες όταν γελάτε. Γι' αυτό να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Φιλιά πολλά!